Για εκατομμύρια χρόνια οι άνθρωποι αγόραζαν προϊόντα πληρώνοντας με αγαθά και αντικείμενα που είχαν κάποια αξία. Για πρώτη φορά νομίσματα χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα τον 7ο αιώνα π.Χ., ενώ τα πρώτα χαρτονομίσματα εμφανίστηκαν στη Σουηδία τον 17ο αιώνα. Η Λιθουανία κάνει το επόμενο βήμα και ξεκινά μια νέα εποχή. Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας εξέδωσε το πρώτο ψηφιακό νόμισμα, το οποίο και ονόμασε LB Coin. Η Λιθουανία είναι η πρώτη χώρα που προχωρά στην έκδοση ενός τέτοιου νομίσματος και συνδέει την κίνηση αυτή με μια ιστορική επέτειο. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα νόμισμα που τιμά τα 100 χρόνια της ανεξαρτησίας μας. Σκεφτήκαμε ότι ξεκινάει μια νέα εποχή, οπότε και πρέπει να γεφυρώσουμε τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο. Αυτό κάναμε. Πέρα από την ψηφιακή μορφή, κυκλοφορούν και 400 συλλεκτικά νομίσματα. Όμως για να αποκτήσει κανείς ένα νόμισμα, πρέπει να συγκεντρώσει συγκεκριμένα κουπόνια. Την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγοραστές και σχεδόν τα μισά από τα νομίσματα έχουν ήδη πουληθεί. Πολλοί από τους αγοραστές είναι Λιθουανοί που ζουν στο εξωτερικό. Η ονομαστική αξία του LB Coin σε φυσική μορφή είναι 19 ευρώ και 18 λεπτά. Φυσικά με αυτό τιμούμε το 1918, οπότε και υπεγράφει η ανεξαρτησία της Λιθουανίας. Η όλη διαδικασία έχει ως εξής. Οι πολίτες αγοράζουν κουπόνια που φέρουν τα διακριτικά όσων υπέγραψαν την διακήρυξη της ανεξαρτησίας μας. Οπότε, όποιος συλλέξει έναν πρόεδρο, έναν ιερέα και έναν επιστήμονα, θα λάβει και ένα συλλεκτικό LB coin. Μέχρι τώρα, οι ψηφιακοί συλλέκτες προτιμούσαν παιχνίδια και αθλήματα, όμως φαίνεται πως τα νομίσματα είναι ένας καινούριος κόσμος.